Είναι απαράδεκτη η στάση που τηρεί ο ΕΛΓΑ, όχι μόνο τώρα, αλλά γενικώς, όπου προσπαθεί να, με πλάγιους τρόπους, να βρίσκει δηλαδή τρόπους για να μην αποζημιώνει την παραγωγή. Νομίζω ότι χρειάζεται μια γενικότερη αναδιάρθρωση στον οργανισμό τον ίδιο και θα πρέπει να ξαναδούμε από την αρχή του τι αποζημιώνει, το πώς το αποζημιώνει και κυρίως όμως οι όποιες αποζημιώσεις να έχουν σχέση με την παραγωγή, με την οποιαδήποτε καταστροφή της παραγωγής, όποια και αν είναι αυτή, και να μην προσπαθεί να επεκφεύγει για να μην καταβάλει τις αποζημιώσεις. Δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή χωρίς έναν ασφαλιστικό οργανισμό, ο οποίος να είναι δίπλα στους αγρότες.